Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Κύριε Τσούκαλη, σας διέκοψα. Τα αντισταθμιστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, επειδή είναι κάτι το οποίο βαραίνει το σημερινό πολιτικό σύστημα, εκτός από τους προηγούμενους. Υπάρχει μία εκκρεμότητα από το 2010. Είναι η έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του άρθρου 70 του νόμου 3883, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Βενιζέλου, με τον οποίο νόμο καταργήθηκε ο θεσμός των αντισταθμιστικών, πλην όμως έμεινε αυτή η εκκρεμότητα της υπουργικής απόφασης προκειμένου να ρυθμιστεί ο τρόπος υλοποίησης των οφειλόμενων αντισταθμιστικών. Αυτή λοιπόν η υπουργική απόφαση ακόμα δεν έχει έρθει, δεν έχει υπογραφεί, παρόλη την απάντηση που έδωσε σε ερώτημα που κάναμε 4 βουλευτές Δημοκρατικής Αριστεράς από τις 2 Ιουνίου του 2011. Αναφέρει σε απάντηση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης, η έκδοση το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 87 του 3883, μετά από λεπτομερείς διαβουλεύσεις με τους φορείς αμυντικής βιομηχανίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και θα παρουσιαστεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν την έκδοση της απόφασης. 2 Ιουνίου του 2011. Αυτή η απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Να σας πω κάτι άλλο. Τι περιλαμβάνεται στην ερώτηση αυτή. Από τον Μάιο του 2011. Ποιο είναι το ύψος των αντισταθμιστικών την τελευταία 30 ετία. Δεν υπάρχουν στοιχεία της 30 ετίας, γιατί είναι 20 ετής η ισχύς των αντισταθμιστικών, αλλά και πάλι δεν έχουμε ακριβή ποσό αντισταθμιστικών. Αυτά είναι τωρινά. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο δεν είναι γνωστό, για να δείτε το τι ζημιά γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει στο νόμο 2919 του 1, υπάρχει διάταξη ότι για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσό 1% επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό διατίθεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Το 1% πρέπει να διατίθεται προκειμένου να γίνεται έρευνα όχι μόνο σε εξοπλιστικά, αλλά γενικότερα προκειμένου να αναπτύσσονται. Σε 1% για το σινεμά είναι. Σας πληροφορώ, η απάντηση του Υπουργού Παιδείας και της ΓΕΓΕΤ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, λέει ότι δεν τα έχουμε δει αυτά. Μάλιστα. Τα χρήματα μέχρι τώρα. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει για το τωρινό πολιτικό σύστημα. Τι έχει γίνει για τα αντισταθμιστικά, πόσα είναι, ποιοι τα ανέμονται. Και αν βγαίνει το ερώτημα. Νομοθετεί η Βουλή ή τα σχέδια των κοινών υπουργικών αποφάσεων. Ο νόμος για τους εξοπλισμούς δεν περιλαμβάνει πλέον, έχει καταργήσει τα αντισταθμιστικά. Από την προηγηθήσα συζήτηση προκύπτει ότι στον χώρο των εξοπλιστικών όλοι το έχουν τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Για πρώτη φορά οι όριμες πολιτικές, κοινωνικές και νομικές προϋποθέσεις οδήγησαν στο να σπάσει ένα ταμπού. Για πρώτη φορά μιλάει κάποιος, και δεν το λέω επειδή είμαι ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του, με ονοματεπώνυμα για και διευθύνσεις. Λέτε τώρα. Λέει 20 πρόσωπα εμπόρους όπλων, αντιπροσώπους μεγάλων εταιριών. Λίγο δυσκολεύεται στα πολιτικά ονόματα. Έχει μία... Όχι, εδώ θα δυσλεξία. Σας πω. Αν θέλετε, δεν έχει καμία. Έχει αναφερθεί σε 3 πολιτικά πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα. Αποδείξεις δεν έχει. Αλλά έχει μιλήσει για ευθύνες ποινικές, δηλαδή για μίζες, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, σε 2 υπουργούς και ένα γενικό γραμματέα. Αλλά για πρώτη φορά μιλάμε με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Έχουν σπάσει τα ταμπού, έρχονται κύριε τραπεζικοί Μαντζουράνη, λογαριασμοί. Κύριε Μαντζουράνη, πείτε μου κάτι, εσείς έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή με πολύ επιμέλεια. Μπορεί να συνδέεται αυτή η υπόθεση συνολικά με το ξέπλυμα βρώμικου πολιτικού χρήματος και με τη Siemens? Ασφαλώς. Προκύπτει. Είναι οι ίδιοι τραπεζίτες, είναι οι ίδιοι δικηγόροι, είναι οι ίδιοι νομικοί που φτιάχνουν offshore εταιρείες. Παίζει και ο Καρούζος λίγο σε αυτό όλο μέσα. Α, δεν το έχω δει. Δεν το έχω. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Πάντως έσπασε ένας άνθρωπος κλειδί, έτσι. Το κύριο Μπατζουράνη. Επειδή θεωρώ πολύ σημαντική την υπόθεση Κάντα και πιστεύω ότι ξανανοίγει την υπόθεση Siemens. Πράγματι, πολλά ονόματα που συναντούμε στην υπόθεση Siemens τη συναντούμε και στην υπόθεση Κάντα. Και σε άλλα εξοπλιστικά θα τα συναντήσουμε. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι πάρα πολύ λεπτό. Το λεγόμενο δίκτυο Oswald. Ενδεχομένως και ο Τάσος ο Τέλογλου θα μπορούσε να πει κάτι. Αυτό το άθροισμα των offshore εταιριών και των τραπεζικών λογαριασμών
που δημιούργησε η γερμανική τράπεζα Dresdner για να χάνονται οι μίζες. Και το δίκτυο Oswald χρησιμοποιήθηκε και στο σκάνδαλο Siemens και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Κάνω λάθος εδώ? Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Λέω ότι είναι οι ίδιοι τραπεζίτες, υπάλληλος της Dresdner, οι ίδιοι δικηγόροι, άλλωστε και σε, ο και κύκλος... Και ορισμένες από τις offshore είναι ίδιες. Αυτό θα φανεί όταν ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Και άλλωστε και ο κύκλος προσευχής είναι ίδιος και στην υπόθεση των υποβρυχίων και σε άλλες υποθέσεις. Με συγχωρείτε, δηλαδή... το Λουξεμβούργο δεν είναι ιδρυτικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα θα ανοίξουν σίγουρα, γιατί έχουν ασκηθεί πηγές διώξεις. Ιδρυτικό δεν είναι το Λουξεμβούργο. 40.000 κατοίκους δεν έχει. 534.000. Έχει 40.000 κατοίκους, 534 που μπαινοβγαίνουν και εργάζονται εκεί. Λουξεμβούργιος με απόδειξη DNA, όπως απαιτεί η νομοθεσία τους για να αγοράσει σπίτι. Άρα δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο, είναι η Παρθένη. Πόσες, παιδί μου, offshore έχει το ιδρυτικό μέλος, η καρδιά του Λουξεμβούργου, Ευρωπαϊκές Αρχές, αξίες πεθαίνω. Κύριε Ματζουράνη, 100 προορισμοί. Εδώ έχει το κρανίδι. Το κρανίδι 120 στο Λουξεμβούργο. Το κρανίδι. Συγγνώμη. Γιατί προστατεύουν τον Χριστόφορο? Πάμε, σας παρακαλώ. Κύριε Αθανασίου, πάμε να πάρουμε μία εικόνα από το πώς βλέπει τη συζήτησή μας, πώς βλέπουν οι συμπολίτες μας. Το όνομά σας και το σχόλιο. Παναγιώτης Μπουζάνης λέγομαι και ασχολούμαι και με τα οικονομικά. Ακούω τη συζήτησή σας εδώ και άλλες πάρα πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ εδώ και ενδεχομένως και ο Κομωτής από την Πετρούπολη, ο Φαναρτζής από την Κατεχάκη και ο μάγειρας του Ντερκοντινένταλ που κάθεται και μας βλέπει όλους, άκουσε 2-3 φράσεις. Λοβιτούρες, κλοπές, μίζες. Και ο κύριος Τραγάκης προηγουμένως είχε μιλήσει ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται διότι ευθύνεται μόνο η δικαιοσύνη. Διότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή βγάζει νόμους, η θελημένα ή αθέλητα αυτούς, η εκτελεστική τους εκτελεί, μόνο η δικαιοσύνη υστερεί από όλη αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ακούσαμε τόσες μίζες, δεν μπορεί να βρεθεί ένας εισαγγελέας... Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Τραγάκης, αλλά τέλος πάντων. Έτσι κάπως δεν το είπε, μετάφυσε. Όχι, δεν είπε. Όχι, όχι. Αν τέτοιο πράγμα δεν είπε. Είπε ότι ανήκει στη δικαιοσύνη η απόφαση των όλων των... Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο ερώτημα. Το ερώτημα. Αφήστε τι είπε ο Τραγάκης, εσείς τι λέτε. Μπράβο. Εγώ λέω το εξής. Ύστερα από αυτές τις συζητήσεις πρέπει να βρούμε μία λύση για να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Και η λύση είναι μία εκτός της πολιτικής. Η δικαιοσύνη να αναλάβει αυτά που πρέπει να αναλάβει για να πάει ο καθένας στη θέση του. Διαφορετικά δεν μπορούμε να βαδίσουμε. Κύριε Δημητρακόπουλε, τι λέτε γι' αυτό? Η δικαιοσύνη παίζει το ρόλο της σωστά? Θέλω να πω, βλέπω παράδειγμα τον τελευταίο καιρό σχόλια από διάφορες πλευρές ότι η δικαιοσύνη τώρα τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχε πριν. Είναι έτσι? Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αναφισβήτητο γεγονός ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή με πενιχρά μέσα, όπως είπα και προηγουμένως, επιτελεί στα πλαίσια του εφικτού και του δυνατού άριστα τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ προσωπικά κάνω μια έκκληση. Σαν μαχόμενος δικηγόρος. Συνέβαινε και αυτό και στο παρελθόν ή είχαμε καθυστερήσεις? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε μια αποτελεσματικότητα τα τελευταία έτη στον χώρο της δικαιοσύνης. Γίνανε θεσμοί, όπως είναι ο εισαγγελέας διαφθοράς, όπως είναι ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, όπως είναι οι ανακριτές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι μόνο να διερευνούν την κρατική, ας πούμε, διαφθορά. Κάνω όμως μια έκκληση σαν μαχόμενος δικηγόρος, δεν είμαι πολιτικός, 25 χρόνια. Σε αυτή τη φάση, όπου ανακαλύπτονται πάρα πολλά, αν θέλετε, κρατικά οικονομικά εγκλήματα, η δικαιοσύνη θα πρέπει να ακολουθήσει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Χρειάζεται δηλαδή σύνεση και μετριοπάθεια όταν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν έχουμε υπέργυρους, αν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σωματικά είναι καταπονημένοι ή δεν είναι υγιείς, δεν θα πρέπει η δικαιοσύνη εκείνη τη στιγμή να δείχνει ένα σκληρό πρόσωπο, να τους οδηγεί στη φυλακή με αποτέλεσμα να χάσει και τη ζωή του ο κατηγορούμενος. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να διασφαλίζει τι? Μια δίκαιη δίκη και τις προϋποθέσεις. Όλοι οι κατηγορούμενοι, όρθιοι και ζωντανοί, να πάνε στο ακροατήριο. Αυτό δηλαδή που ζητάω εγώ σαν δικηγόρος, έκκληση κάνω προς τους Έλληνες δικαστές, να συνεχίσουν τον αγώνα που κάνουν στην καταπολέμηση διαφθοράς,
όλοι όσοι είμαστε συλλειτουργοί της δικαιοσύνης ή δικηγόροι θα συμβάλλουμε στα μέτρα, στο πλαίσιο και τις δυνατότητες που έχουμε ο καθένας, αλλά προς Θεού να μην χάσει η δικαιοσύνη το μέτρο και την αναλογικότητα. Εάν η δικαιοσύνη δηλαδή αντιμετωπίζει τον κατηγορούμενο ως ιονίευτο... Έχετε την αίσθηση ότι γίνονται και υπερβολές αυτό το διάστημα. Ακριβώς, ακριβώς κύριε Χατζή Νικολάου. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και θα το πω και τώρα, έτσι, ότι π.χ. είναι ύποπτος φυγής. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσχυοι έναντι του νόμου. Δεν είμαστε όμως όμοιοι. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή, και επειδή είμαστε κανάλι, ότι θα το πω, ότι ο Κοντομινάς είναι ύποπτος φυγής αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος 75 χρονών με προβλήματα υγείας, ότι αν τον καλούσε με κλίση και όχι με ένταλμα συλλήψεως, δεν θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο. Όπως και δεν μπορώ να πιστέψω, έχουν προφυλακιστεί άνθρωποι. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνουμε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ για κανέναν. Κοιτάξτε, ο δικαστής κρίνει με βάση τη δικογραφία που έχει μπροστά. Να σας πω όμως κάτι. Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν εκδίδονται εντάλματα συλλήψεως, όχι κλήσεις προς απολογία, εκεί πέρα θα πρέπει να έχεις δώσει στον κατηγορούμενο ή στον ύποπτο την δυνατότητα να δώσει εξηγήσεις. Γιατί εδώ παρατηρώ ότι εκδίδονται εντάλματα συλλήψεως κατά Ελλήνων πολιτών χωρίς να έχουν ασκήσει το κορυφαίο δικαίωμά τους, κυρία Κανέλη. Ποιο είναι αυτό? Να τους ακούσει. Σας κοιτάω γιατί σας έχω απέναντι. Είμαι ύποπτη φυγής. Όχι, όχι, όχι. Είσαστε απέναντί μου, όπως είπατε και για μένα. Διότι εσύ μιλάς σήμερα πράγματα στον κόσμο ως δικηγόρος που είναι και μίσα. Για να μείνεις μέσα στη φυλακή δεν υπάρχει μόνη αιτία η φυγή. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Ποιες είναι? Γιατί είστε νομικός. Και υποδείξεις, η άμεση λειτουργία της δικαιοσύνης που είναι οι δικηγόροι. Συγγνώμη. Εμέσως, πλην σαφώς, και ειδικά οι ποινικολόγοι που έχουν και μία δυνατότητα και υποχρέωση να είναι και παραστατικοί και ρήτορες, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ποινικό δίκαιο εδώ που τα λέμε, είναι πιο φανταχτερή η δίκη από τα δικόγραφα που δηλαδή, ανταλλάσσονται στις αστικές διαδικασίες. Ότι... Εμέσως καταλάβαμε την έκκληση για την επίοικια στη δικαιοσύνη. Όταν αυτό πέσει σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ναι, θα αρχίσει ο άλλος να αναρωτιέται. Είναι ύποπτος φυγής ο Μιχαλολιάκος? Το συζητάμε. Είναι ύποπτος φυγής και τέλεσης επανάληψης του αδικήματος ο 75χρονος που έκαψε την κοπέλα της οποίας είχε την κηδαιμονία? Θα μπούμε σε φάσεις τέτοιες. Δηλαδή, θέλω να σας πω εγώ ότι μιλάτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και από την ώρα που ήρθε να τις δίνετε οδηγίες πώς πρέπει κυρία να φέρετε. Κάνω και επειδή δεν είμαι χαζή και το καταλαβαίνω, εγώ το μίλησα για μια φράση διαχρονική του Αριστοτέλη, ο οποίος είπε «Μετριοπάθεια και σύνεση είναι αρετή της δικαιοσύνης». Μάλιστα. Αυτό πείτε δεν το πρέπει να το συγνάμε. Αν μου πιστεύετε και ότι πιστεύω, κυριακή Αριστοτέλη αλογική στην ελληνική πολιτική... Κύριε Χατζη Νικολάου, και να το κλείσω για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Όταν εκδίδεις ένταλμα συλλήψεως, αντί να τον καλέσεις απολογία έναν άνθρωπο, θα πρέπει να του έχει δώσει τη δυνατότητα να σου δώσει εξηγήσεις. Αυτό αναντήρητα. Δεν είναι κανόνας εδώ αυτός πέρα, όμως. Αυτός είναι ο κανόνας. Όχι, δε... Και δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας. Και δυστυχώς υπήρξαν δύο αποφάσεις. Τελευταία εβδομάδα έγινε. Ένα έχει λεπτό. Δίκιο τάσιο. Δεν ξέρω αν αποδείχθηκε δυστυχώς, σωστό το μέτρο. Δυστυχώς, όταν συλλαμβάνεις άνθρωπο χωρίς να έχει την δυνατότητα να σου δώσει κάποιες εξηγήσεις, για μένα είναι ανεπίτρεπτο. Έχουν πάει παιδάκια άκλα αυτά για δύο γραμμάρια μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Η υπερβολή δεν ωφελεί κανέναν. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς. Και αυτό οφείλεται και στα όπλα που της έχουν δοθεί οι θεσμικές αλλαγές, όπως τα μέτρα επιοικίας. Δηλαδή, όποιος συνεργάζεται, όποιος επιστρέφει χρήματα, αντιμετωπίζεται επιοικώς. Έτσι έχουν αρχίσει να ανοίγουν στόματα. Ήδη έχουν έρθει 10 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ από τον κύριο Κάντα και 7,5 από άλλον έναν κατηγορούμενο μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Που θα πάνε, αλλά έχει δίκιο ο συνάδελφος που επισημαίνει ότι έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία μια υπερβολή. Να συλλαμβάνονται οι άνθρωποι πριν κληθούν σε απολογία. Ο κανόνας είναι να καλούνται σε απολογία. Έτσι. Και όταν δεν προσέρχονται, τότε να συλλαμβάνονται. Να αυτό πω, τι έχει. Γιατί αυτό... είναι δύσκολο το έργο της δικαιοσύνης. Μισό λεπτάκι να πω. Γιατί αν παραδείγματος χάρη, μετά την δίωξη, ακολουθεί το αυτή η σωστή διαδικασία που λέμε οι συναδελφοί μου. Κύριε Βορύδη, και ταυτόχρονα κάποιος από αυτούς είχε πάρει ένα αεροπλάνο και είχε φύγει. Τι να κάνει. Τον ανακριτήφο τον είχαμε κρεμάσει. Και να πληρώσουμε αυτό. Τον ανακριτήφο τον είχαμε κρεμάσει. Σαν την εποχή του Κοσκοτά, τη κλήρυση τα πλάκα. Θα έχουμε εγώ λέω ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε. Να μην διαλύσουμε όμως. Πάντως θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι όλοι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου Siemens έφυγαν. Έχει δώσει μάχες για τα δικαιώματα. Θέλω να σας το θυμίσω. Και μετά πιάναν τα παιδιά τους για να κάνουν διάσμο. Και προστατεύονται.
πρωταγωνιστές και προστατεύονται όπως σωστά λέει ο κύριος Αντιμετωπίζουμε το θέμα της δικαιοσύνης και έργα της Νικολάου. Θέλω να πάω στους συμπολίτες μας. Είναι το ερώτημα επίγον. Να το θέσετε. Μετρώει, πολύ μετρώει πολύ. Δήλωσε αν το απέδωσε σωστά. Και κύριε Αθανασίου, να κάνω και εγώ ένα σε εσάς. Οι εξεταστικές επιτροπές. Επειδή εσείς έχετε κάνει μέλος σε εξεταστική επιτροπή. Όχι, δεν έχετε κάνει. Ποιος έχει κάνει εγώ, εδώ από τη συντροφιά? Ο κύριος Τσούκαλης. Γιατί κύριε Τσούκαλη, τα πρακτικά των εξεταστικών όταν τελειώσουν δεν είναι προσβάσιμα από την κοινή γνώμη, από τους δημοσιογράφους? Γιατί δεν είναι προσβάσιμα? Δεν είναι προσβάσιμα. Μα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής είναι προσβάσιμα. Δεν είναι προσβάσιμα τα πράγματα. Όχι, είναι προσβάσιμα. Σας ενημερώνω λοιπόν επισήμως ότι η Real News ζητάει εδώ και πολύ καιρό από τη Βουλή να της δώσει τα πρακτικά των εξεταστικών επιτροπών για τους εξοπλισμούς, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί. Και δεν μας τα δίνει η Βουλή. Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των εξεταστικών επιτροπών, κάθε μέρα δίδονται τα πρακτικά σε όλους τους κοινοβουλευτικούς συντάξεις. Δεν είναι δύσκολο. Κάθε δηλαδή, κάποιος κάτι σου είπε. Υπάρχει αρχείο στη Βουλή με τα πρακτικά. Να υποβάλω το ερώτημά μου. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές τις υποθέσεις Κάντα και Ευστατείου. Με ειδική αφόρμη. Το σύνολο δεν μπορεί να βγει. Εφόσον είναι προανακριτική διαδικασία. Άμα είναι προανακριτική, όχι. Καλύπτεται από το απόρριτο. Προανακριτική δεν δίδεται. Για προανακριτική. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να κλείσει τελεσίδικα, μετά και τα υπόθεση αλλά να πάρει. Με ειδική απόφαση, αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή αποφάσισε να δημοσιοποιήσει. Αλλά εξεταστική φαντάζομαι ότι. Πολλά offside έχει το παιχνίδι. Παρακαλώ, κάντε την. Λοιπόν, αν η εφημερίδα των συντακτών τα απέδωσε σωστά, διαμαρτυρηθήκατε γιατί ο ανακριτής επίεσε τον κύριο Ευσταθίου σχετικά με τον κύριο Παπαντονίου. Αληθεύει αυτό? Ναι, είναι ακριβές. Είναι ακριβές. Όμως. Νιώθω τι θέλω να πω και τη θέση μου. Είχε μια υποψία, το είπε ο κύριος ανακριτής, είχε πληροφορίες ότι ο κύριος Ευσταθίου είχε δώσει μίζες στον κύριο Παπαντονίου. Και επί δύο μέρες πριν την ανάκριση μου έλεγε εμένα έχω αυτές τις πληροφορίες. Ο κύριος Ευσταθίου μου λέει αυτό δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα εγώ να επιβάλλω στον κύριο Ευσταθίου να πει ψευδός. Αλλά ο ανακριτής δεν έκανε καλά που επίεζε. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δημητρακόπουλο. Συγγνώμη, κύριε Παπαντονίου, άλλο. Κύριε Χατζηγιακόπουλο, μια ερώτηση στον κύριο Δημητρακόπουλο. Με ενδιαφέρει και που με καίει. Ξέρετε όμως, κύριε Δημητρακόπουλο, ο ανακριτής δεν επιτρέπεται να πιέζει. Κύριε Δημητρακόπουλο, είναι τυχαίο. Δεν επιτρέπεται γιατί ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα ακόμα και να πει και ψέματα. Αλλά να φτάνει και να πει. Δεν επιτρέπεται. Κανένας δεν εξαιρείται ακόμη. Και να μην μιλήσει. Του στερεί τη δυνατότητα να μην μιλήσει. Στοιχειώδη δικαιώματα, αν θέλετε, στο δυτικοευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό αυτά. Αυτά δεν μπορούν να το πιέζουν. Για διάσημους αυτά είναι εύκολα. Μόλις δεν ξέρουμε τους υπουργούς ή δικός μας είναι κατηγορούμενος, τότε θυμόμαστε τα δικαιώματα του κατηγορούμενου. Κύριε Δημητρακόπουλε. Να μην εξαρούμε. Θέλω να πω κάτι. Είναι μια ερώτηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν εξαίρεσε υπουργό. Εύχομαι αύριο να μην εξαιρεθεί πρωθυπουργός. Αυτό δεν μπορώ παρά να το τιμήσω. Ποιο λέτε? Ο ανακριτής ρωτούσε. Δεν διαφωνώ λοιπόν, σε αυτό. Πάμε στους συμπολίτες. Εγώ το τιμώ. Ελάτε, κύριε, κάτι με καίει, κύριε Δημητρακόπουλε. Αλλά όμως δεν μπορώ να βάλω όμως έναν άνθρωπο ψέματα να πει. Οπότε είναι δημιουργικό το θέμα, τεράστιο. Κύριε Δημητρακόπουλε, είναι τυχαίο συμπτωματικό ότι ο κύριος Ευσταθίου κατέθεσε ότι οι μίζες προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έφταναν μέχρι τις 150.000 και για έναν θανόντα μόνο τις 300.000. Ξέρετε τι εννοώ. Για τη μία περίπτωση. Τι εννοώ. Γιατί 150.000 είναι το όριο, Λιάννα μου, μεταξύ πλημελήματος και κακουργήματος. Ρωτάτε ειδικά για τον κύριο Ευσταθίου. Είναι το όριο μεταξύ. Είναι το όριο πλημελήματος και κακουργήματος. Για 150.000. Τυχαίο. Υπάρχει υπόνοια. Εδώ έχουμε όριο στη Βουλή από τις 180 που μπορεί να γίνονται 167 και τις 151 που γίνονται 142. Το ερώτημα δεν είναι απαντάει. Η απάντηση είναι ότι ο κύριος Ευσταθίου από μόνος του αυτοβούλος έδωσε όλους τους λογαριασμούς στην Ελβετία. Όπου εκεί πέρα ένα προς ένα τα ποσά θα δείξουν και τους αποδέκτες και το ύψος. Δεν είναι τυχαία, ατυχούν την πραγματικότητα. Ελάτε, το όνομά ακολούθησε και το ερώτημα. Αυτό που είπε προηγουμένως. Φωλιάς Γιάννης λέγομαι. Ήθελα να ρωτήσω τους πολιτικούς αν μπορούν επιτέλους κάποια στιγμή να συνεργαστούν ώστε να βρουν έναν τρόπο να επιστραφούν όλα αυτά τα εκατομμύρια που ακούμε ότι έχουν κλαπεί από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω και τον έγκριτο αναλυτή και τον στρατηγό, αν τελικά τον κύριο Φράγκο, κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι, όπως είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου, έχουμε δώσει τόσα εκατομμύρια σε μίζες. Εδώ περιγράφηκε ότι τα μισά οπλικά συστήματα είναι δυσλειτουργικά ή δεν είναι κατάλληλα. Δηλαδή άμυνα έχει αυτή η χώρα
ώστε τουλάχιστον να πει και ο Έλληνας ο φορολογούμενος ότι. Να το έχει, δεν χρειάζεται. Έχουμε άμυνα. Έχουμε κρίσιμα συστήματα. Σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Αυτό ήθελα. Ο κύριος Φράγκος το λόγο, παρακαλώ. Θα σας απαντήσω. Θέλω μετά να πω κάτι είναι, από αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, κύριε Βορίδη. Ο κύριος Φράγκος και ο κύριος Βορίδης. Ναι. Είναι ανακριβές αυτό που λέγεται και ακούγεται ότι όλα τα οπλικά συστήματα που πήραμε είναι σάπια. Αυτό είναι ανακριβέστατο. Πήραμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι μερικά είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Θα αναφέρω μερικά. Τα Apache, τα ελικόπτερα, είναι τα καλύτερα στον κόσμο τα αντιαρματικά ελικόπτερα. Τα άρματα, τα Leopard, που τα πήραμε όταν κανείς δεν αγόραζε άρμα, είναι άλλη συζήτηση αυτή, είναι τα καλύτερα. Είναι κατάλληλα για το ελληνικό έδαφος. Κατάλληλα είναι, κατάλληλα είναι. Θα σας πω και ένα άλλο. Τα Panzer, αυτά τα 2000 που είναι ο κύριος Παπαχρήστου προφυλακισμένος, είναι πάρα πολύ καλά πυροβόλα. Ασχέτως αν τα πήραμε πρώτη-πρώτη, πέφσαμε, είμαστε οι πρώτοι πελάτες, μήπως δεν προλάβουμε. Αυτά είναι άλλη παράγραφη. Πήραμε όμως οπλικά συστήματα λυπή. Στην Τούρλα πάντως είμαστε ταχύτατοι. Ναι. Έχει δίκιο η Κανέλη που είπε πριν ότι η αγορά κανονίζει. Μόλις βγει καινούριο σύστημα, είμαστε οι πρώτοι που το παίρνουν. Ναι. Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, σε πόσα υλικά είμαστε first customers. Ναι. Σε καμιά δεκαριά. Πυρομαχικά έχουμε. Να θα πω και αυτό. Πήραμε λοιπόν και αποθέματα. Ερχόμαστε λοιπόν σε άλλα τα οποία τα μοσκοαγοράσαμε και είναι λυπή. Είναι τα F-16 της εποχής ημίτη. 60 αεροπλάνα F-16 χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας. Το SPIS-2. Απόλυτη ευθύνη των πολιτικών. Απόλυτη. Τα μικάζει οι πιλότοι. Ερχόμαστε παρακάτω. Βγαίνουνε καλά. Ερχόμαστε χωρίς αυτοπροστασία. Στα Leopard. Αγοράσαμε 170 άρματα με 1,7 δις και κάτι άλλα αυτά σε 1,8. Και ο τότε υπουργός κ. Παπαντονίου δεν πήρε πυρομαχικά. Ούτε ένα. Η απάντηση ότι δεν είχαμε λεφτά είναι γελία, διότι μπορούσαν να πάρουν 165 άρματα. Τα πυρομαχικά δεν έχουν μίζα, στρατηγέ. Συγγνώμη. Και τα πυρομαχικά έχουν μίζα, αλλά υπήρχε ένα μυστικό τότε. Από ό,τι είχε διαρρεύσει. Η διαρρεύση. Ήθελαν. Δεν ήταν όριμος ένας φίλος εκεί, δεν ήταν όριμος να προσφέρει. Και λέει, άστε τα παραγγέλνουμε αργότερα. Και όταν ρωτήθηκε ο Παπαντονίου, είπε, δεν είχαμε του παρόντος πιστώσεις. Αυτό είναι γέλιο, γιατί μπορούσε να κάνουν 165. Η ελληνική βιομηχανία μπορεί να κατασκευάσει. Συγγνώμη, κύριε Χατζηγολάου, η ελληνική βιομηχανία μπορεί να κατασκευάσει τέτοια πυρομαχικά. Βεβαίως, αλλά να έχετε υπόψη, σε ελληνική βιομηχανία που κατασκευάζει πυρομαχικά, άλλοτε διοικεί το από έναν οδοντίατρο και άλλοτε διοικεί το από έναν οπωροπόλη. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το σχόλιο που θα ήθελα να κάνω δεν γίνεται στην τηλεόραση για τον οδοντίατρο, ο οποίος διοικούσε τα αμυντικά συστήματα. Ελάτε. Χρυσά δόντια μαζεύανε κάποτε οι τράπεζες πάντως. Άλλο σχόλιο θα έκανα, θα σας το πω στο διάλειμμα, Λιάννα. Ελάτε, κύριε Βορίδη. Τέθηκα κατά τη γνώμη μου ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και πολύ κρίσιμο από πολλές πλευρές. Και αυτό είναι το εξής. Ας το πώς συνοψίζεται με το ότι εντάξει με την ποινική τιμωρία θα επιστραφούν τα κλεμμένα. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι εδώ πρέπει να επισημανθεί το εξής. Υπάρχουν ήδη, δεν μιλώ. Αυτό κύριε Βορίδη δεν αφορά μόνο τους εξοπλισμούς. Γι' αυτό θα το ανοίξω. Αφορά από το ΤΑΦ μέχρι όποιο σκάνδαλο υπάρχει. Συνεχώς. Λοιπόν, όλα τα σκάνδαλα. Αν μου επιτρέπετε, θα το ανοίξω λίγο. Και θα πω λοιπόν το εξής. Υπάρχουν ήδη, δεν μιλώ λέω μόνο για τα εξοπλιστικά, από γενικότερα από τις υποθέσεις διαφθοράς. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη δεσμευμένα ποσά. Δεν μιλώ θεωρητικά, δηλαδή δεν είναι πως να τα βρούμε, να ανοίξουμε λογαριασμούς, να δούμε τι έχουν οι λογαριασμοί. Δεν μιλώ για αυτό. Έχουν ανοιχτοί λογαριασμοί και έχουν δεσμευτεί ποσά. Τα ποσά αυτά, επειδή δεσμεύονται στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας, δεσμεύονται μεν, αλλά δεν μπορούν να περάσουν στην κυριότητα του δημοσίου. Μπράβο. Για ποιο λόγο? Διότι περιμένουμε το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Δηλαδή πρέπει να κρυθεί κάποιο ένοχο. Μπορεί, θέλει αμετάκλητα και στο εξωτερικό. Δύο λεπτά. Τροπολογία πρέπει για ενέχειρο υπέρ του δημοσίου, Λιάννα μου. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτή είναι η λύση. Ενέχειρο υπέρ του δημοσίου. Μέχρι τη ότου. Αυτή είναι η λύση. Παρακαλώ, να ολοκληρώσει ο κύριο Βορίδη. Παρακαλώ. Και πάλι ο χρόνο θα εξαρτάται. Γιατί δεν την ψηφίζετε? Άρα λοιπόν, εδώ γεννιέται το εξή ζήτημα. Υπάρχουν σημαντικά ποσά. Μιλώ για εκατοντάδε εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Δισεκατομμύρια. Πάνω από ένα δισεκατομμύρια. Ενδεχομένω υπερβαίνουν, γι' αυτό λέω εκατοντάδε εκατομμύρια, ίσω υπερβαίνουν το δι. Η Ενέργα και λοιπόν, ο Λαβρεντιάδης είναι. Υπάρχουν λοιπόν δεσμευμένα ποσά που περιμένουν οι υποθέσεις αυτές να τελειώσουν μέχρι
τέλους, αμετάκλητος βαθμός δηλαδή, της ποινικής διαδικασίας, Άριος Πάγος, προκειμένου να υπάρξει καταδικαστική απόφαση, αυτά να κριθούν προϊόντα εγκλήματος και να δημευθούν. Μετά από 10 χρόνια. Αυτό τώρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει 3, 5, 7, 10, 12, 15, δεν ξέρω πώς θα πάρει. 12 μέσος όρος. Εδώ λοιπόν, γιατί αυτό πλέον εξαρτάται από την ταχύτητα της ποινικής δικαιοσύνης. Και στο μεταξύ μπορεί να χαθούν, όπως χάθηκαν 50 εκατομμύρια της Siemens από Έλληνα. Εγώ λοιπόν έρχομαι και λέω τώρα, πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση με την οποία, επειδή αυτά τα ποσά αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να δημευθούν. Δεν μπορούν να δημευθούν γιατί εκεί θα είχαμε παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων και κυρίως το άρθρο 17, προστασία της ιδιοκτησίας. Μπορούν λοιπόν αυτά τα ποσά, λέω εγώ, να μεταβιβαστούν. Γιατί εμένα αυτή είναι η θέση. Στους δανειστές να ξεχρεώσουμε. Στα πλαίσια κάποιου είδους ποινικής συνδιαλλαγής, η οποία και να τιμωρεί, δεν λέω να πάμε στην ατιμωρησία, δώσ' τα λεφτά και απαλλάσσεσαι, και να τιμωρεί, αλλά σε τελευταία ανάλυση να εξασφαλίζει αυτό που νομίζω ότι για όλους μας είναι το μείζον. Αν είχαμε αυτό το ένα δις και πλέον, κάτι θα άλλαζε περισσότερο, παραδείγματος χάρη, στα ζητήματα του προπολογισμού. Το οποίο τονίζω δεν είναι θεωρητικό, είναι λεφτά υφιστάμενο. Κύριε Βορύδη, πρέπει να συμφωνήσουμε. Αυτή είναι η πολιτική, αυτή και τους συμπολίτες μας. Θα σας παρακαλέσω πολύ θέρμα. Δεν γίνεται σε κάθε ερώτηση, συμπολίτη να απαντάει όλο το πάνελ. Όχι, θα καταλάβετε γιατί, θα καταλάβετε γιατί ζητάω το λόγο. Κύριε Χατζηπολό, θα καταλάβετε γιατί ζητάω το λόγο. 20 δευτερόλεπτα μπορώ να έχω. Ένα λεπτό, Γιώργο. Ένα λεπτό για αυτό. Αυτή η τροποποίηση, η οποία είναι απόλυτα και συνάδει με τη λογική, την οποία την ανέφερε ο κύριο Τσούκαλης, δεν γίνεται διότι υπάρχει η αλληλοεξάρτηση. Όχι, λάθος κάνει. Ακούστε, ακούστε, κύριε Χατζηγολάου. Κατά την άποψή μου την ταπεινή. Υπάρχει αλληλοεξάρτηση. Άκουσε, Γιώργο. Υπάρχει μεταξύ πρόβλημα πολιτικού φάσματος και όλου αυτού που λέμε. Κύριε Χατζηγολάου. Διαπλεκόμενα. Ο Λάκης ο Γαβαλάς, συγγνώμη κύριε Χατζηγολάου. Ναι, κύριε Παγωρόπουλο. Ένα διαφορετικό θέμα. Όχι, είμαστε εντός θέματος αυτό που λέμε. Ο Λάκης ο Γαβαλάς προσέφερε την περιουσία του. Πουλούσε άλλου είδους όπλα όμως. Ναι. Προσέφερε την περιουσία και το λέω και δημόσια. Και την προσέφερε με συγκεκριμένο τρόπο και με διαδικασίες νομικές. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, με αγωνιώδεις προσπάθειες και σε συνεννόηση με το Υπουργείο, προσπαθούμε να τελειώσουμε το θέμα αυτό για να απαλλαγεί ο άνθρωπος της ποινικής του ευθύνης. Και να πάρει το δημόσιο αυτά τα χρήματα τα οποία του χρωστάει. Και έχει υποσχεθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα περάσει το νομοσχέδιο. Το οποίο δεν ξέρω αν έχει περάσει, αν είναι καν σε σκέψη να περάσει. Το είχε ανακοινώσει ο κύριος Χατζηνικολάου. Αν το περάσει, θα μπουν κι άλλοι. Επειδή αφορά και τους πολίτες όλους. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια εγκληματική παράληψη της κυβέρνησης. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης. Υπήρχε έτοιμη τροπολογία σε νομοσχέδιο του Μαΐου. Τι είχε φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπου καθιέρωνε. Ακούστε. Ήθελε βελτιώσεις όμως. Καθιέρωνε υπέρ του δημοσίου ενέχειρο για όλα τα ποσά που έχουν δεσμευτεί. Μιλάμε για ένα ποσό τώρα που είναι ίσως και πάνω από 1,5 δις. Όταν ήσασταν μέσα στην κυβέρνηση, γιατί δεν τις τα προτείνατε. Μόλις βγήκατε από την κυβέρνηση, αρχίσατε να τα προτείνατε. Ο Ρουπακιώτης το είχε στο νομοσχέδιο, σε παρακαλώ. Αυτό που λέει είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό το 1,5 δις, ο κύριος Βορύδης. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ο κύριος Βορύδης ως νομικός γνωρίζει ότι αυτά τα ποσά είναι λεγόμενα πράγματα αντικαταστατά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όταν δικαιωθεί ο πολίτης μετά από 5-6 χρόνια, 10, έχει 10 χρόνια, θα έχει την απέτηση και το δημόσιο την υποχρέωση να του επιστρέψει το ποσό εντόκως. Όμως, σε αυτά τα 10 χρόνια, το δημόσιο θα τα εκμεταλλευτεί και μάλιστα επειδή δεν είναι χρήματα που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, δεν ελέγχονται από την Τρόικα, φανταστείτε τι κοινωνική πολιτική μπορούσε να ασκήσει το δημόσιο. Μάλιστα. Με τα χρήματα αυτά. Τώρα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή αναγκαστικά για διαφημίσεις. Θα αλλάξω τη διαδικασία γιατί δεν θα μιλήσετε ποτέ. Θα σας ακούσουν σιωπηλοί την επόμενη μισή ώρα. Σωστά. Και θα σημειώνουν. Είναι σημαντικό. Θα σας ακούσουν σιωπηλοί και θα σημειώνουν. Αλλιώς δεν γίνεται. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Μόνο η περιουσία που είναι εδώ. 4. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου.
Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Μπες στο OTE.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Την Κυριακή μόνο με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου για τη ζωή και τη δράση της πιο συναρπαστικής φυσιογνωμίας της παγκόσμιας ιστορίας. Μαζί. Η μεγάλη επιστροφή του Ρόμπι Γουίλιαμς. Το νέο CD του Βρετανού Σταρ με 13 υπέροχα τραγούδια. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Μπες στο OTE.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, κύριε Βορύδη, από τη στιγμή που είπατε ότι θα παραβιάσουμε το Σύνταγμα. Αν πάρουμε τα χρήματα αυτά που είναι δεσμευμένα, έχει γίνει στο Twitter επανάσταση. Ότι έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα σε αυτή τη χώρα καμιά τριανταριά φορές τα τελευταία 3 χρόνια και το θυμηθήκατε, λέει, το Σύνταγμα η πολιτική τώρα, για να μας πείτε ότι το κράτος δεν μπορεί να πάρει πίσω τα κλεμμένα. Όχι, όχι, δεν το είπε έτσι. Είναι αυτό. Αφήστε να απαντήσει ο ίδιος. Τώρα τι να κάνουμε, η ποινική δικονομία. Αλλά ξανά λέω και το Σύνταγμα, αυτό προβλέπει. Επομένως, ακόμα και αν κάποιος ήθελε να το κάνει, τσαμπουκάδι δηλαδή να το πω έτσι, να πάει να πάρει τα λεφτά, γιατί περί αυτού θα επρόκειτο, αυτό θα έπεφτε στα δικαστήρια την επόμενη μέρα το πρωί. Εγώ αντίθετα, εκείνο το οποίο προτείνω είναι μια πολύ πρακτική λύση, προκειμένου αυτά τα χρήματα να γυρίσουν.
Γιατί με μια, ας το πω, λεβέντικη προσέγγιση, τα χρήματα δεν θα γυρίσουν. Με αυτό το οποίο λέω, δηλαδή με μια ρύθμιση, στην οποία θα συμπράττει ο κατηγορούμενος και θα έρχεται να λέει ότι εγώ αυτό το ποσό που μου έχετε δεσμεύσει, Γαβαλάς, πάρετε το παράδειγμα, το ακίνητο το οποίο είναι δεσμευμένο, έρχομαι και σας το παραχωρώ, σας το δίνω. Άρα μεταβάζω την κυριότητα, μεταβάζω την κυριότητα των ποσών. Το ένα δις που είναι πιασμένο, μεταβιβάζω την κυριότητα. Ναι, και έχω ένα ευεργέτημα. Το ποιο είναι το ευεργέτημα τώρα θα το δούμε. Το συζητάμε. Το ποινικό. Το ποινικό ευεργέτημα. Ποινή στο ίμιση. Αλλά στην πράξη τι θα έχει. Θα έχει μια κάποια μειωμένη ποινή. Θα έχει ένα τεράστιο όφελο όμως, τεράστιο όφελος, το Δημόσιο Ταμείο. Θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις. Ναι. Θα αυξηθούν οι συντάξεις. Έτσι είναι, κύριε Κακάλη. Μετά να διαφωνήσουμε σχολεία. Για τη χρήση, να διαφωνήσουμε για τη χρήση και την κατανομή του μετά. Αλλά να πούμε ότι τουλάχιστον αυτά τα λεφτά πρέπει να τα πάρουμε. Πείτε το, να κύριε συμφωνήσουμε σε αυτό. Ότι πρέπει να επιστρέψουν τα κρυμμένα. Κύριε Μάκη, ένα λεπτό. Οι ποινικολόγοι, έτσι, οι μαχόμενοι, όχι οι θεωρητικοί, χειριζόμαστε υποθέσεις. Θα πρέπει να ακούσουμε αυτή τη στιγμή οι πολίτες που μας ακούνε ότι μόνο από δύο υποθέσεις, του Λαβρεντιάδη και της Ενέργα, επιστρέφουν αυτοί στο ελληνικό δημόσιο. Επιστρέφουν. Μισό δις. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή είναι δύο χρόνια τα χρήματα στην Ελβετία του Λαβρεντιάδη. Και η Ελβετία παίρνει 3 εκατομμύρια από τα ελληνικά χρήματα το χρόνο για να κρατάει τους λογαριασμούς. Και επί δύο χρόνια, αντί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση να επιστρέψουν στα ελληνικά ταμεία, στα δημόσια ταμεία αυτά, τα νέμονται οι Ελβετοί. Στη χώρα που πληρώνει ενίκιο για να έχει τα αποθέματα χρυσού της εκτός χώρας και πληρώνει ενίκιο για να έχει τα αποθέματα χρυσού της. Σε αυτή τη χώρα θα επιστρέψετε τα λεφτά. Όχι, δεν θα επιστρέψουν. Okay. Ποια λεφτά να επιστρέψουν. Κυρία Κανέλη, στην Ελλάδα. Εδώ θα έρθουν τα λεφτά. Εδώ θα έρθουν. Προσέξτε, λέω. Αυτό λέμε. Εγώ είπα κάτι πολύ σαφές. Ναι. Στη χώρα που πληρώνει νίκιο, εκτός Ελλάδος, για να έχει τα αποθεματικά του χρυσού της, εσείς προσδοκάτε να κάνετε κοινωνική πολιτική με την επιστροφή των μυζών. Καλά. Κυρία Κανέλη. Μην ξαναπεί κανένα Δευτέρα παρουσία για άλλο θέμα. Αυτά είναι τη τρίτη παρουσία. Άλλο θέμα. Να το τελειώσουμε όμω. Να το τελειώσουμε. Ναι, τελειώστε το όμω για να πάω στου πολίτε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Θέλουμε δηλαδή τα 300 εκατομμύρια να είναι στην Ελβετία ή να είναι στην Ελλάδα στα δημόσια ταμεία. Το είπατε. Είναι σαφέ αυτό. Κύριε Ματζουράνη. Άλλο θέμα. Κύριε Δημητρακόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Ματζουράνη. Άλλο θέμα που έρχεται με ένταση μεγάλη από το διαδίκτυο, από τους φίλους που μας παρακολουθούν. Ρωτούν. Υπάρχουν μόνο αυτοί που πήραν τις μίζες. Αυτοί που τις δώσανε δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Ο Γερμανός που έδωσε τη μίζα δεν υπάρχει πουθενά. Δεν διώκεται. Δεν κινείται κανείς εναντίον του. Η χώρα θα κινηθεί εναντίον του. Ήδη ένα για τη ζημία που τους προκάλεσαν. Ήδη ένας Γερμανός πρώην αντιπρόεδρος της Βέγκμαν είναι κατηγορούμενος. Ήδη ερευνώνται και θα, νομίζω σύντομα θα είναι κατηγορούμενοι και άλλοι Γερμανοί στην Ελλάδα. Έχουν δοθεί εταιρείες γερμανικές, αμερικάνικες, ισραηλινές και ρώσικες που με στοιχεία, με έγγραφα τραπεζικά αποδεικνύεται ότι έχουν δώσει μίζες σε Έλληνα αξιωματούχο και όχι μόνο ένα. Όταν ανοίξουν λογαριασμοί θα προκύψουν και άλλοι. Εκείνο που είναι σημαντικό εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι η μίζα δεν καταλήγει όλοι στους Έλληνες, είτε πολιτικά στελέχη, είτε διοικητικά κυρίως στελέχη. Πίσω, πιστεύει, ένα μεγάλο μέρος, ίσως το μεγαλύτερο, επιστρέφει στους μάνατζερ που διορίζουν και επιλέγουν τους Έλληνες αντιπροσώπους. Γι' αυτό αποδεικνύεται από δύο αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων. Μία με τι προσόντα έκαναν την επιλογή των Ελλήνων αντιπροσώπων. Ανάλογα με τις επαφές και τις διασυνδέσεις στο πολιτικό σύστημα και στη διοίκηση και ανάλογα με την εμπιστοσύνη ότι θα τους επιστρέψουν το 50% της. Θα δώσουν πίσω τη μίζα. Έτσι. Υπάρχουν δύο αποφάσεις. Μπαίνει και το θέμα εποπτείας και λειτουργίας των τραπεζών. Υπάρχουν δύο αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων ανετάκτητες του Μονάκου, όπου αποδεικνύεται και στη Siemens αλλά και στα υποβρύχια ότι ανώτατα στελέχη των γερμανικών εταιριών έλαβαν ένα μεγάλο μερίδιο της μίζας που προορίζονταν για την Ελλάδα και έχουν καταδικαστεί. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Παγωρόπουλε. Αυτό με συγχωρείτε. Ήρθε ένα μήνυμα τώρα από κάποιον που ξέρει τα πράγματα πολύ καλά, είναι πηγή. Το σκάνδαλο των εξοπλιστικών σε σχέση με το ξέπλυμα ακουμπάει στη Siemens και στον Καρούζο. Είναι το ερώτημα που έβαλες λίγο πριν. Είναι μαζί. Στην Τρουμίλαν, επειδή ετέθη, και κλείνω με αυτό, στην Τρουμίλαν, επειδή ετέθη, στους τρεις αυτούς λογαριασμούς υπάρχει ένας τέταρτος, ο οποίος θα φανεί στη διαδρομή. Ο τέταρτος αυτός είναι στο Μαυροβούνιο.
στο Μαυροβούνιο, στην περίφημη τράπεζα Περβή Καπιτάλ, που αν κανένας το ψάξει συνδέεται με τις δολοφονίες οι οποίες γίνανε στο εξωτερικό. Εκεί, με τις δολοφονίες στη Ρωσία. Όχι μόνο, εάν κανένας το ψάξει θα το βρει εκεί. Εντός. Αυτό λοιπόν δείχνει η διαδρομή του λογαριασμού ότι ένα ποσό πάνω από το 50% από τη μίζα που θεωρητικά δόθηκε για τα ΤΟΡ ξαναγύρισε εκεί. Εκεί ήταν το μεγάλο πλυντήριο. Πιστεύω ότι η έρευνα η οποία ακολουθείται στη δικογραφία αυτή θα δείξει και τη σειρά των πραγμάτων. Αυτό σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας ή το σχόλιο σας. Λέγομαι Πετρόπουλος Νίκος, είμαι εργαζόμενος στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και δεν θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω τα πολιτικά πρόσωπα και τους δημοσιογράφους. Απευθείας θέλω να απαντήσω. Να απαντήσω και να σας πω το ότι το ναυπηγείο ή λόγω μίζας ή λόγω ξεμίζας είναι κλειστό και είναι κλειστό 22 μήνες. Οι εργαζόμενοι είναι στους δρόμους. Ζητάνε τη δικαίωσή τους, ζητάνε να μπουν να δουλέψουν. Το πολεμικό ναυτικό δεν έχει παραλάβει αυτό που ο Έλληνας φορολογούμενος έχει πληρώσει. Η πολιτική ηγεσία κρατάει κλειστά τα αυτιά της και δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά των εργαζομένων. Όποιες επισκέψεις έχουν γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όποιες επισκέψεις έχουν γίνει στα πολιτικά κόμματα, όλοι μας ακούνε με κατανόηση, όλοι νιώθουν το πρόβλημά μας, μέχρι εκεί όμως. Όταν είναι κάποιος φαγωμένος και καλοπληρωμένος, σίγουρα δεν μπορεί να καταλάβει καλά τον πεινασμένο. Ένα σχόλιο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι όλοι οι πρωθυπουργοί, και σας το λέω και σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων, όλοι οι πρωθυπουργοί, από τον Αντρέα τον Παπαντρέου τον συγχωρεμένο, μέχρι τον Αντώνη τον Σαμαρά, είναι πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι γίνεται στις μίζες των εξοπλιστικών. Και σας μιλώ εξ ονόματος του ναυπηγείου Σκαραμαγκά. 13 εκατομμύρια δολάρια στήχησε στο ελληνικό δημόσιο η εξαγορά του ναυπηγείου από τον Αντρέα και το πήρε η ΕΤΒΑ. Η συνέχεια ήταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε δικό του άνθρωπο τον κύριο Παναγιωταρέα. Δεν τον διόρισα εγώ τον κύριο Παναγιωταρέα, πρόεδρο στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ο επόμενος πάλι πρωθυπουργός τα ίδια. Οι τοποθετήσεις ήταν δικές τους. Επομένως γνωρίζανε όλοι. Να υπενθυμίσω και κάτι σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Όταν έγινε η σύμβαση για τα υποβρύχια και η πώληση του ναυπηγείου στους Γερμανούς, έστω για τα μάτια του κόσμου υπήρχε ένας όρος που έλεγε ότι 1.400 εργαζόμενοι θα κρατήσουν τις θέσεις τους για 12 χρόνια. Και για 12 χρόνια το ναυπηγείο θα παραμείνει ανοιχτό, σαν ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα. Στη συμφωνία όμως του κυρίου Βενιζέλου, το 2010, ξεχαστήκαν οι εργαζόμενοι. Ξεχάστηκε το ναυπηγείο. Ήταν το θέμα μόνο πώς θα τακτοποιηθεί ο φύλα προσκύμενος κύριος Σάβα στην κυβέρνηση. Και συνεχίζουμε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι συνέχεια φράση, μία φράση. Έγινε την προημερών εξεταστική επιτροπή. Δεν ακούστηκε τίποτα και από κανέναν επί της ουσίας για τους εργαζόμενους. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς φτιάχνουμε υποβρύχια και το λέω και στην κυρία Κανέλη με όλη την αγάπη. Φτιάχνουμε υποβρύχια σε ένα εργαζόμενο. Εμένα θα μου πεις να φτιάχνετε. Τα καλύτερα ενδεχομένως. Και είναι τα καλύτερα. Αυτό δεν έχει ακουστεί από κανέναν. Όλοι συζητάνε για το υποβρύχιο που γέρνει, υποβρύχιο που φτιάχτηκε στη Γερμανία. Εγώ δεν θα ξεχάσω και επί της ουσίας, κυρία Κανέλη. Πυραβλάκατο που να την πιάνει από κάτω ξηράφι με 36 κόμβους και να θεωρείται από τα αριστουργήματα της ναυπηγικής. Έχουμε κατασκευάσει σαν ναυπηγείο το 95% των πλοίων, των πολεμικών πλοίων για την Ελλάδα. Πέρα από το τι έχουν γίνει για τις άλλες χώρες. Αυτό το δικαίωμα γιατί μας το στερούνε? Γιατί μας έχουν βγάλει το κομμάτι των επισκευών? Ρώτε και αυτούς που πηγαίνουν στα ναυπηγεία στην Κορέα ή κάπου αλλού. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή γραμμή και δεν έχουμε δικαίωμα να επισκευάσουμε και να κατασκευάσουμε εμπορικό πλοίο. Μας το στέρισε ο κύριος Βενιζέλος. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Σας ευχαριστώ πολύ. Και τον υπερκάλυψε και ο κύριος Βορύδης με την κυβέρνησή του. Ελάτε. Το όνομά σας και τα σχόλια. Καλησπέρα σας. Γαλανόπουλος Ιωάννης ονομάζομαι. 31 ετών είμαι, άνεργος. Μη γελάτε κύριε Βορύδη, είναι... Γέλασα, ρε παιδιά. Είναι... Εσύ έχεις να μου την πεις κατευθείαν. Όχι, μα δεν γέλασα. Απλώς δεν είμαι ο μόνος άνεργος, όλοι είναι άνεργοι, οπότε... Όχι, δηλαδή δεν γέλασα πάντως. Και αν είναι κάποιος, ο οποίος μπορεί να έχει και δουλειά, θα κάνουμε wow, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δημητρακόπουλο. Τα οποία είπατε τα λεφτά ότι έρχονται. Πού ακριβώς είναι στον δρόμο? Κοιτάξτε, έχετε πολύ δίκιο. Όταν αυτή τη στιγμή... Δηλαδή, συγγνώμη να σας διακόψω. Σας ρωτάω, γιατί όπως και τον κύριο Ματζουράνη, που είναι συνήγος του κύριου Καντά, όταν αυτά τα λεφτά λείπουν από το ελληνικό κράτος, από εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι είτε ψάχνουμε για δουλειά, είτε οτιδήποτε για να ζήσουμε, ωραία, λοιπόν, και μας λέτε να πληρώνουμε χαράτσια τα οποία αυτά δεν υπήρχαν πριν, ο κόσμος δεν πίναγε πριν, ενώ τώρα ψάχνει για δουλειές απεγνωσμένα. Σωστά μέχρι εδώ? Ναι, να σας απαντήσω. Λοιπόν, ένα λεπτάκι και τελειώνω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λίγο χρονοβόρο. Όταν βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, ότι είναι συνολικά λέει 5 εκατομμύρια ευρώ από το, από το 2005 και μετά, συνολικά, από το 2001. Όπως και για τον κύριο Κάντα, λέει... Πολλά είναι, παιδί μου, πολύ πιο πολλά. Θέλω να πω ένα άρθρο, βρήκα μια κατάθεση, εντάξει, έπρεπε να φέρω τόμο που άλλη συνδίκησε. Λοιπόν, και για εσάς βλέπω εδώ πέρα... Τα 5 είναι μία από τις μίζες. Ακριβώς, μία. Ακριβώς. Και για εσάς θέλω να πω το εξής. Διαβάζω εδώ πέρα σε μία κατάθεση, όπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, μία εκ των πολλών. Γράφει, ας πούμε, 100.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, 300.000 ευρώ, δηλαδή όλα αυτά έχετε κάνει μια βόλτα, όχι εσείς, όλοι οι πολιτικοί που μας κυβερνούν αυτή τη στιγμή. Μια βόλτα στα μαγαζιά να δούνε που χαροπαλεύουνε, αν μπορέσουν να πληρώσουν τα πράγματα που έχουν μέσα, αν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, μπορούν να ψωνίσουν. Βλέπετε εδώ πέρα όλοι περιμένουν τις εκτόσεις και σου λέει, ξέρω εγώ, άλλος 50, 60, 70%. Πώς περιμένετε να πάει να ψωνίσει ο κόσμος όταν δεν έχει δουλειά, άρα δεν μπορεί να ξοδέψει? Έτσι δεν είναι? Και κόντρα να ανεβούν τα διόδια. Πείτε μου εσείς ένα δρόμο ο οποίος είναι νορμάλ. Γίνεται της Λακούβας στο Κάγκυλο. Ποιος έχει κάνει μια βόλτα να δει τους δρόμους? Γιατί να πρωτομιλήσουμε? Η γνώμη μου εμένα είναι ότι αυτό το κράτος είναι σάπιο. Όπου το πιάσεις λερώνει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμένα αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε πολιτικός δεν με αφήνει να δημιουργήσω. Να κάνω, ξέρω εγώ, οικογένεια, οτιδήποτε είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γαλανόπουλε, μάλιστα. Ο κύριος κύριε Δημητρακόπουλε, Βορύδης, κρατήστε σημειώσεις και θα μιλήσετε μετά. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, όσο καλή χρονιά μπορεί να είναι αυτή η χρονιά. Εγώ ζούσα στο εξωτερικό. Το όνομά σας. Λέγομαι Μουργινάκης Χαράλαμπος, είμαι συνταξιούχος. Ζούσα στο εξωτερικό, το 2005 ήρθα στην Ελλάδα γιατί αγαπάω τον τόπο μου. Από τη συζήτηση που άκουσα στο πάνελ, η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Και πιστεύω ότι δεν είναι αναστρέψιμη. Οι μισοί Έλληνες πεινάνε και όποια πέτρα σηκώσεις, από κάτω έχει μία μίζα. Θέλω λοιπόν να μιλήσω και να ρωτήσω για το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι που μας ενδιαφέρει. Από το 95-96 η κλεφτουριά πάει σύννεφο. Δεν παράγουμε τίποτα, τα οπλικά συστήματα που βγάζουμε είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίρνουμε απ' έξω και σφεντώνες πας να πάρεις εδώ πέρα είναι από την Κίνα έρχονται για τα παιδάκια που παίζουν. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν είναι, τον κύριο Αθανασίου, που είναι η ενδυνάμει κυβέρνηση που θα γίνει στο μέλλον, γιατί αυτό φαίνεται. Δεν θα πρέπει, κύριε Αθανασίου, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα νέο έτσι, πρόεδρο, να δημιουργήσει μία υποδομή, ρωτώ, να φτιάξει οπλικά συστήματα η Ελλάδα. Ο κύριος είπε, έχουμε τους καλύτερους τεχνίτες, έχουμε τους καλύτερους επιστήμονες, τους καλύτερους ναυπηγούς. Είδα στην Αμερική κατασκοπευτικό αεροπλάνο που φτιάχτηκε εδώ και στήχησε 4 εκατομμύρια και το αμερικάνικο έκανε 60 και το δικό μας ήταν καλύτερο. Εδώ στην ΕΒΑ φτιάχτηκε. Πώς λέγεται εδώ η ΕΑΒ. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς εδώ
Υποδομές τέτοιες, να κατασκευάζουμε μόνοι μας τα πάντα. Γιατί να πήγαινε να τα παίρνουμε απ' έξω. Μάλιστα. Τότε θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτό το χάλι που υπάρχει με τις μίζες. Σας ευχαριστώ. Έλατε. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Χριστίνα Παπαχρήστου και ως πολίτης θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Αν θεωρήσουμε ότι με τη σημερινή συζήτηση έχει δημιουργηθεί μία εικόνα ενός συμβουλίου ιατρών οι οποίοι έχουν εντοπίσει μία ασθένεια. Δεν έχω ακούσει το φάρμακο. Είναι μία τροπολογία, είναι μία ρύθμιση, είναι ένας νόμος. Πού υστερούμε? Γιατί αν βρούμε το φάρμακο, θα μπορέσουμε να και στην πρόληψη. Ούτως ώστε για τις επόμενες γενναίες να πούνε δεν έφτιαξα ένα νόμο που δεν έχει αναδρομική ισχύ, οπότε δεν μπορώ να το γιατρέψω. Έχω το φάρμακο και μπορώ να κάνω πρόληψη. Δεν έχουμε τη διάγνωση. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγέλης Γεώργιος και θέλω να ρωτήσω τους βουλευτές που παρευρίσκονται εδώ και όλους τους βουλευτές γενικώς. Γίνεται να δεσμευθούν ενώπιον του ελληνικού λαού ότι όταν γίνουν ξανά κυβέρνηση ή γίνει μια καινούρια βουλή θα καταργήσουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ώστε όποιος κάνει κάτι να πηγαίνει μέσα και να το ξέρει εκ των προτέρων αυτό και δύσκολα να βάζει το να χέρι να την υπογραφή. Όλοι οι πολίτες. Όλοι οι πολίτες, ακριβώς κύριε Νίκο. Και δύσκολα να βάζει το χέρι του να υπογράφει. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι, γίνεται, δεν ξέρω αν να μου απαντήσουν αν μπορούν, γιατί δεν καταργούν τις offshore εταιρείες και όλα τις περιουσίες τους να περάσουν σε φυσικά πρόσωπα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση θέλω μια απάντηση. Για τις offshore, εγώ να απαντήσω. Για τις offshore. Ναι, κυρία Κανέλη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει τουλάχιστον 5 ή 6 προτάσεις νόμου για την κατάργηση των υπαρκτών νόμων περί ευθύνης. Και για τον νόμο περί ευθύνης. Για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεν είχαμε. Δεν γίνεστε κυβέρνηση εσείς. Και επειδή δεν γίνομαι κυβέρνηση, θέλεις να λέω ότι λέει κυβέρνηση. Δεν θέλετε ποτέ να γίνετε κυβέρνηση εσείς. Εσείς δεν θέλετε. Όταν σας προτείνουν να γίνετε κυβέρνηση, λέτε εμείς δεν πάμε με κανέναν. Λοιπόν, να σου απαντήσω και σε αυτό. Ναι. Για να πάω με κάποιον πρέπει να τον θέλω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πάει με Σουζάνες άμα δεν θέλει. Δεν τις φορτώνεις. Επομένως, για να πας κάπου πρέπει να είναι προαπαιτούμενο ότι γίνεται και αποδεκτή η πολιτική σου. Είναι σαν να μην πηγαίνω εγώ να ψηφίσω. Εγώ όταν θέλω, έχεις εσύ το δικαίωμα. Το έχεις το δικαίωμα. Θες να μην πας να ψηφίσεις. Ναι, λέω το ίδιο. Ακριβώς. Άμα θέλεις, μπορείς να μην πας να ψηφίσεις. Να κυβερνήσεις δεν αποκτάς το δικαίωμα επειδή θέλεις. Το αποκτάς ανάλογα με τη δύναμη που σου δίνουν. Άμα θέλει ο λαός να κυβερνήσει, σου δίνει τη δύναμη να κυβερνήσεις. Και δεν χρειάζεται να συγκυβερνήσεις. Πάει αυτό. Το δεύτερο, για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, είναι αυτό που σου λέω. Έχουμε κάνει την πρόταση, αλλά δεν περνάει. Μη μου λες λοιπόν ποιος θα δεσμευτεί και ποιος θα δεν δεσμευτεί, και θα σου απαντήσω. Ποιον ψηφίζετε και ποιον δεν ψηφίζετε. Ψηφίζετε και ανθρώπους που τα πήραν πίσω, ανθρώπους που προτείνανε και δεν κάναν την αλήθεια. Τους ξαναφέρατε πολλές φορές στην επιφάνεια, άλλους τους τιμωρήσατε, άλλους όχι. Θα καταλήξω με μια κουβέντα και δεν θα επανέλθω. Η μεταρρύθμιση είναι αρχή της επανάστασης. Μην την αντίθετη της επανάστασης. Μην την επικαλείστε για να καταργηθούν οι offshore. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είσαι απαγορεύεται να καταργήσεις την offshore. Στο ΝΑΤΟ όταν είσαι δεν αποφασίζεις μόνος τις παραγγελίες. Και στο ευρώ όταν είσαι δεν αποφασίζεις μόνος σου δημοσιονομική πολιτική. Η δική μου πρόταση είναι, αν θέλεις να είσαι ανεξάρτητη χώρα και να έχεις πραγματικά το λαό στην εξουσία, πρέπει να είσαι έξω από τις λυκοφιλίες, τις τρούγκες και την αρρώστια που παράγει τη μίζα. Η μίζα είναι σύμπτωμα, δεν είναι αρρώστια. Είναι σαν να έχει 40 πυρετό και να συζητάτε θα τον κάνετε 38 και 2. Μπορώ να πω κάτι για τα ναυπηγεία. Αμέσως, ο κύριος Φράγκος. Αλλά μπορώ να πω ότι για τον νόμο περί προστασίας των υπουργών, κατάργησης του προνομίων προστασίας των υπουργών, δεν είναι δυνατόν να γίνει αν δεν καταργηθεί πρώτα το άρθρο 86 του Συντάγματος. Πρέπει δηλαδή να περιμένουμε την αναθεώρηση Συντάγματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι θεσμοί οι οποίοι είναι διάτρητοι. Θα αναφέρω το ΚΙΣΕ. Το ΚΙΣΕ είναι ένας, όπως απεδείχθη, ένας διάτρητος θεσμός, όπου 12, 13, 12, 9 ανευθυνοϋπεύθυνοι πάνε και ψηφίζουν, παίρνουν αποφάσεις για προμήθειες. Στην Τουρκία σας πληροφορώ ότι το ανώτατο συμβούλιο, το ΚΙΣΕΑ, το αντίστοιχο για εξοπλισμούς, είναι τετραμελές. Είναι ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Άμυνας, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας και ο Υφυπουργός Εξοπλισμών. Και μετά είναι στην Ευγένικον και τα λεφτά είναι στα παπουτσία της Παπουτσοθήκης. Είναι τέσσερις. Δεν ψάχνουμε εδώ πέρα να λένε, όπως ορθώς έλεγε ο κύριος Τσοχατζόπουλος, έλεγε να έρθει εδώ το Κησέα. Το Κησέα είναι ευθυνόφθηνο. Μετά ερχόμαστε στο άλλους θεσμούς. Η στελέχωση των μεγάλων εταιριών γίνεται κατόπιν επιλογής προσώπων. Δεν βάλαμε, όπως είπα προηγουμένως, ούτε ο Ποροπόλες, ούτε ο Οδοντίατρος, ούτε καλλιτέχνες. Αυτά όλα είναι ένα σύνολο θεσμών που πρέπει όλοι να διορθωθούν. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας. Ναι, κύριε Τσούπερ. Στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπάρχει ένα θέμα. Πρώτα απ' όλα, είναι υποκριτική στάση των περισσότερων κομμάτων. Γιατί? Συμφωνούν όλα τα κόμματα ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Φράγκος, απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. Από το Μάιο του 2013, ουσιαστικά θα μπορούσε να τρέξει η συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί συμπληρώθηκε η πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση. Όμως μόνο που αυτή η πρωτοβουλία είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης και όχι οποιοδήποτε κόμματος. Πρέπει να αλλάξει την αρχηγή δηλαδή. Κύριε Αθανασίου, πείτε μια φράση κι εσείς για τα ναυπηγεία. Θέλω... Η αναθεώρηση. Θέλω να πω το εξής. Καλά, για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών το παρακάμπτω. Είναι δημιούργημα ενός πανεπιστημιακού δασκάλου του κυρίου Βενιζέλου, όπως ο κύριος Κάντας δίδασκε οικονομικά της άμυνας στο Αριστοτέλειο, και συλλογίζομαι αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εξακολουθούν να διδάσκουν τα παιδιά μας. Δηλαδή, δικαιούνται, δεν πρέπει κάποιος να διαμαρτυρηθεί, να είναι μέλη διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίου. Τώρα κατάλαβα καλά ότι συγκρίνατε τον κύριο Βενιζέλο με τον κύριο Κάντα. Ανέφερα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο κύριος Βενιζέλο, περιευθύνης υπουργών, τον ψήφισε η Ελληνική Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία. Όλοι πλην του Κουκουέ. Λοιπόν, να πληροφορήσετε πρώτα και μετά να μιλάτε. Λοιπόν, σας είπα και προηγουμένως. Αυτό έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα πλην του Κουκουέ. Είναι δημιούργημα. Να το μάθετε λοιπόν, να το ξέρετε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Είναι πάρα απόφαση πολύ της Ελληνικής Βουλής. Σας ευχαριστώ. Και τότε που το ψηφίζανε τα κόμματα στο οποίο εγγύτε, δεν λέγανε αυτά. Εκ των υστέρων πολύ προφήτες. Να ακουστεί όμως ότι ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών είναι δημιούργημα του κυρίου Βενιζέλου. Και του κυρίου Παυλόπουλου από κοινού. Όχι, ο εισηγητής ήταν ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Και ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα. Αυτός ήταν ο εισηγητής. Λοιπόν, ένας που έκανε ένα τέτοιο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ένας ο οποίος είναι υπόδικος. Ανθρώπινο αυτό το πράγμα, γιατί και έχει ομολογήσει και μπράβο του που ομολόγησε και χαιρετίζω τη συνεισφορά και του συνηγόρου του, δεν μπορεί να διδάσκει τα Ελληνόπουλα τα παιδιά μας. Νομίζω ότι πρέπει κάποιοι να διαμαρτυρηθούν. Δεύτερον, για τα ναυπηγεία να πω κάτι. Κύριε Αθανασίου, έχει σοβαρά προβλήματα, σοβαρές ατέλειες και πρέπει να αλλάξει. Σας επαναλαμβάνω και πάλι όμως. Καταγράφηκε ότι ψηφίστηκε η χειρότερο τρόπο. Από την Ελληνική Βουλή. Ακούστηκε. Από την Ελληνική Βουλή. Θα κριθείτε και θα κριθώ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σπίτι διαδικασία αλλαγής. Πολύ ο αρχιτέκτονας υπάρχει διαδικασία αλλαγής. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι οι αποσβεστικές προθεσμίες και η διαδικασία ελέγχου. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα. Να περάσω στα ναυπηγεία. Θέλω να πω κάτι και να το θέσω υπόψη του κυρίου Βορύδη, επειδή γνωρίζω ότι αγαπάει την ιστορία. Κάποτε αυτή η χώρα, κύριε Βορύδη, μπορούσε και συντηρούσε δύο ναυπηγεία. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και των Νεώριων της Σύρου. Σήμερα γιατί δεν μπορεί? Και η παράταξή σας είχε συμβάλει πολύ στο να μπορεί αυτή η χώρα να συντηρούνται αυτά τα δύο ναυπηγεία. Σήμερα δεν μπορεί. Προ 6 μηνών, 4. Αναφέρω αυτά. Σύμφωνοι, αναφέρω αυτά τα δύο γιατί ήταν σημαντικά. Είχε γίνει μια τεράστια επενδυτική προσπάθεια τότε. Πριν από 6 με 8 μήνες, δεν θυμάμαι, ο Economist είχε κάνει έναν απολογισμό. Είπε ότι το 12 ναυπηγήθηκαν στο εξωτερικό 55 πλοία. Εμπορικά, βέβαια δεν μπορεί. 285. Λέω ότι αναφέρει ο Economist και μπορώ να σας το φέρω. Να τον διορθώσουμε και τον Economist, δεν είναι η βίβλος. Σύμφωνοι, δεν είναι η βίβλος. 280 είναι. Είναι όμως ο Economist. Ναι. Αναφέρω την πηγή μου. Τη βίβλο δεν μπορώ να την αναφέρω. Παρακαλώ, συντομεύστε για να. Και από τα. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν έχει εφευρεθεί η τεχνολογία αυτή. Θέλω να προσθέσω ότι στην Ελλάδα ναυπηγήθηκε μόνο ένα. Αυτά είναι στοιχεία. Είναι δυνατόν η ναυτιλία που σε ορισμένες περιόδους είναι η πρώτη στον κόσμο να μην μπορεί να συντηρήσει ένα ναυπηγείο, να μην μπορεί να συντηρήσει το Σκαραμαγκά? Ποιος αφαίρεσε αυτό το δικαίωμα? Αυτό δεν είναι ιδεολογικό ή κομματικό το θέμα.
Είναι μάνατζερ. Κύριε Αθανασίου, δεν διατάσσεται η ναυτιλία για το πού θα ναυπηγεί. Όχι βέβαια. Ναυπηγεί εκεί που βρίσκει τις καλύτερες τιμές. Όπως εγώ προσβάλλομαι, επειδή ο κύριος. 20 δευτερόλεπτα μπορώ. Αν είναι 20 δευτερόλεπτα, ναι. Εγώ έμενα στο ερώτημα. Καταστρέφουμε όμως ένα στη συλλογιστική του άλλου για να ξεπεράσουμε τον άλλο. Με επιτρέπετε. Τι κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Επειδή είναι πανίσχυρα αυτά τα κυκλώματα και επειδή είναι ανακατεμένες τεράστιες τράπεζες και έτσι που δουλεύει δυστυχώς το τραπεζικό σύστημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως η πρόταση την οποία ανέφερε στην αρχή της συζήτησης ο παρακαθήμενός μου, δηλαδή εάν δεν υπάρξει τροποποίηση και έλεγχος των τραπεζών μέσα από το οποίο διακινούνται όλα αυτά και αν αυτή η παράδειση Λουξεμβούργο, τα κατάπτυστα χώματα της Ελβετίας και τα υπόλοιπα, ποτέ δεν θα σταματήσει, όσο και να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται αυτά τα κόλπα να σταματήσουν. Μην μιλάτε έτσι για τα χώματα της Ελβετίας, διότι με ελληνικό λίπασμα έχουν φτιαχτεί. Πολύ σωστά. Ναι, κύριε Βορύδη, 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Να μην τα πάρω το 30. Ένα λεπτό. Η διαπραγμάτευση κλείνει στο ένα λεπτό. Γιατί στα χώματα υπάρχουν και λαοί που θέλουν. Πολύ γρήγορα η πρώτη. Δεν είναι πάντα οι τραπεζές του. Το πρώτο ζήτημα offshore, τι είναι στην πραγματικότητα οι εξωχώριες εταιρείες. Οι εξωχώριες εταιρείες είναι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες με ειδικό καθεστώς, τα οποία όμως έχουν εθνική κυριαρχία. Και οι χώρες αυτές. Επιλέγει κάποιος λοιπόν τη δραστηριοποίηση. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις την ύπαρξη των offshore, γιατί δεν εξαρτάται από σένα, πηγάζουν από άλλη εθνική κυριαρχία. Τι όμως μπορείς πράγματι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να τιμωρείς, κύριε. Μπορείς να τις ελέγξεις φορολογικά με την στην κατεύθυνση του να δυσχεράνεις την αδιαφανή τους δραστηριότητα. Έτσι. Αυτό πράγματι μπορείς να κάνεις. Θα τις κάνεις ασύμφορες. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια παρέμβαση που έχει γίνει. Στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει παρέμβαση στα ακίνητα. Με την προϋπόθεση να τα βρεις. Λοιπόν, η μεγάλη δυσκολία που είναι εδώ για να λέμε τα πράγματα συγκεκριμένα και να μην, ας το πω, παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας, τα κυκλώματα διακίνησης του μαύρου χρήματος, και δεν είναι μόνο τα εξοπλιστικά, εδώ είναι κυρίως το έγκλημα, είναι η τρομοκρατία, είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία διακινούν χρήματα μέσα από τέτοιες εταιρείες. Τι κάνουν, αλλάσουν συνεχώς εταιρικό σχήμα. Μέχρι να πιάσει το ένα. Έχουν φύγει και έχουν πάει στο άλλο. Μέχρι να βρει το άλλο, έχουν πάει στο άλλο. Άρα αυτή είναι μια δυσκολία. Δεν την έχει η Ελλάδα αυτή τη δυσκολία. Την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της οικονομικής δραστηριότητας. Πεθάνουν οι τράπεζες. Ένα λοιπόν για την offshore. Στο δεύτερο νόμο περί ευθύνης υπουργών, θεωρώ ότι στα πλαίσια της συνταγματικής μεταρρύθμισης υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία για να υπάρξει παρέμβαση και αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Μάλλον να το πω, όχι του νόμου, λέω του νόμου. Λέω ουσιαστικά των συνταγματικών προβλέψεων που ρυθμίζουν και εν συνεχεία. Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στον νόμο και στο Σύνταγμα. Νομίζω υπάρχει μια συμφωνία. Φαντάζομαι ότι όταν επιλεγεί ο χρόνος της συνταγματικής παρέμβασης από την κυβέρνηση, θα γίνει και αυτό. Το τρίτο που με ρωτήσατε, τα ναυπηγεία. Τα ναυπηγεία έχουν δύο πράγματα. Το ένα το οποίο έθεσε, το οποίο αφορά ουσιαστικά στην πραγματικότητα το πώς κανείς εκτελεί τη σύμβαση. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να συνεννοηθούμε, αυτός ο οποίος φίλει χρήματος στους εργαζομένους είναι ο ιδιώτης ο οποίος έχει τα ναυπηγεία. Ο ιδιώτης λοιπόν που έχει τα ναυπηγεία είναι εκείνος ο οποίος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζομένους. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται λοιπόν να γίνει είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις προκειμένου η σύμβαση να εκτελεστεί και αυτή η σύμβαση στα πλαίσια της εκτέλεσής της θα επιτρέψει και την εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος. Το μεγάλο ζήτημα όμως που μου θέσατε, δεν λέω ότι αυτό είναι μικρό, το λέω μεγάλο σε σχέση με το ευρύτερο, ας το πω έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη εκτέλεση παραγγελίας, αλλά είναι τα τέσσερα ναυπηγεία. Έχει για μένα τέσσερα ζητήματα. Τέσσερα ζητήματα που συνδέονται στην πραγματικότητα με την ανταγωνιστικότητα της ναυπηγικής δραστηριότητας. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ο τραπεζικός δανεισμός. Οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στα ναυπηγεία δανείζουν τους εφοπλιστές πολύ μεγάλα ποσά, στην τάξη του 80%, προκειμένου να κάνουν ναυπηγεία εκεί. Το ελληνικό τραπεζικό τομέας δεν δανείζει. Πρώτο ζήτημα που υπάρχει. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι το κόστος της ασφάλισης. Το κόστος ασφάλισης σε αυτές τις δραστηριότητες είναι πάρα πολύ υψηλό. Η Ελλάδα, επειδή θεωρείται χώρα επισφαλής για την τοποθέτηση, γιατί καθυστερούν οι επισκευές, έχει χαρακτηριστεί από τον διεθνή ασφαλιστικό τομέα ως ακριβή χώρα ασφάλισης, είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν έρχονται εδώ. Μιλώ τώρα γιατί δεν έρχονται και πώς πρέπει να τα θεραπεύσουμε αυτά. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει και πολλές φορές με, ας το πω, άγριες κινητοποιήσεις οι οποίες δεσμεύαν τα πλοία, η καθυστέρηση κάθε ημέρα εκτέλεσης της επισκευής στα πλοία αυτά είναι πάρα πολύ ακριβή.
αυτού του τύπου οι δεσμεύσεις και αυστηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ κακό κλίμα. Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η παραγγελία, η κρατική. Εκεί λοιπόν. Από τις ένοπλες δυνάμεις. Σωστά, κύριε Κανέλη. Πριν φτάσετε στις κινητοποιήσεις. Φτάνω σε μία. Μπορεί το ελληνικό δημόσιο να παραγγείλει καράβια. Δεν μπορεί. Απαγορεύεται. Δύο λεπτά. Αυτό αφορά του καρπαντέ. Λόγου χάρη δεν αφορά την ελευσίνα. Ολοκληρώστε, δεν αφορά παρακαλώ. Το όριο αυτό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητάς μας, εγώ αυτό το θέτω σαν ένα ζήτημα. Σαν ένα ζήτημα. Μπορεί να είναι ευκαιρία ή δεν είναι. Σαν ένα ζήτημα, επιτρέψτε μου, κύριε. Είναι πατρίδα, είναι. Τι θέλω να πω τώρα. Ακούστε. Στο ιδιωτικό σκάφος. Ακούστε ξανά λέω. Στο εμπορικό. Το ζήτημα λοιπόν του να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες μέσα στη συγκεκριμένη αγορά, όπου θα αντιμετωπιστούν όμως αυτά τα ζητήματα που σας λέω. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε καράβια εδώ. Το να φέρουν, να φυγηθούν. Άρα λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα, από το λεγόμενο πατριωτισμό, άντε λοιπόν με τα χίλια παρακάλια, θα σου φύγουμε ξένα. Εδώ έχουμε αυτάρκεια και δικάζαμε. Άμα να κάνουμε για τον αυπηγείο, να μιλήσουμε για την ΕΑΒ, για την ΕΒΟ. Παρακαλώ, καταρχήν μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Δεύτερον, δεν σας έδωσα το λόγο. Μου έκανε μία ερώτηση στην απάντηση. Δεν σας έδωσα το λόγο. Έχετε δικαίωμα να συντονίσετε τη συζήτηση εσείς. Γιατί το κάνετε λοιπόν. Καταγράφηκε. Γιατί. Δεν έχω δικαίωμα να ρωτήσω ή να συντονίσω. Γιατί το κάνετε αυτό. Συγγνώμη. Δεν θεωρείτε σημαντικό το πρόβλημα των αφηγείων. Ο κύριος που κάθεται δίπλα σας είναι άνεργος. Εσείς το θεωρείτε μη σημαντικό. Όχι, κύριε Νικολάου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Χατζη Νικολάου, σωστό το πρόβλημά του. Δεν σωστό. Κατάλαβα τότε. Και γιατί λέτε ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Και όλες άλλες. Γιατί δεν πρέπει εδώ να το συζητήσουμε. Εδώ μιλάμε για πολιτικά θέματα και για μίζες. Δεν θα μιλήσουμε για τον αφηγείο. Θα το λύσουμε τον αφηγείο. Δεν θα μιλήσουμε για τον αφηγείο. Δεν είναι σημαντικό τον αφηγείο. Είναι πάρα πολύ. Όλοι θα ήθελαν να είναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω, αν συντονίσει ο καθένας σας τη συζήτηση, να φύγω εγώ και συζητάτε για ό,τι θέλει ο καθένας σας. Δεν γίνεται έτσι. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ στο κεντρικό πάνελ να διαθέσουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής στους συμπολίτες μας. Απολύτως. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπε στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τιέν βιέξμον εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση.
ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή μόνο με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου για τη ζωή και τη δράση της πιο συναρπαστικής φυσιογνωμίας της παγκόσμιας ιστορίας. Μαζί. Η μεγάλη επιστροφή του Ρόμπι Γουίλιαμς. Το νέο CD του Βρετανού Σταρ με 13 υπέροχα τραγούδια. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.